Σοκ στο Κίεβο. Η Γερμανία σταματά οριστικά την αποστολή αρμάτων και τεθωρακισμένων στην Ουκρανία, λέει η Bild. Οι ενόπλες δυνάμεις της Ρωσίας λοιπόν συνεχίζουν την επίθεσή τους στην περιοχή της Ζαπορίζια, καταλαμβάνοντας το χωριό Λεβάντνογε. Σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς ανταποκριτές, οι μάχες για το συγκεκριμένο χωριό διήρκησαν αρκετές ημέρες συνεχόμενα, ωστόσο η Ουκρανική αντίσταση εξουδετερώθηκε και τελικά ο οικισμός έπεσε στα χέρια των Ρώσων. Εμείς να σας ενημερώσουμε πως το Λεβάντογε βρίσκεται σε μια στρατηγικά σημαντική περιοχή μεταξύ της Χουλιέπολης της Απορίζια και μεταξύ της Βελίκα Γιανοβοσέλκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του ήταν ένα από τα σημαντικότερα προπύργια του Ουκρανικού στρατού σε αυτόν τον τομέα του μετόπου. Εξαιτία τη απώλειά του, ο Ουκρανικό στρατό έχασε την ικανότητά του να παίρνει πρωτοβουλίε σε αυτήν την κατεύθυνση, όπω επίση έχασε τον έλεγχο σημαντικών οδών μεταφορά προμηθειών. Εκτό από του Ρώσου πεζικάριου, στην επιχείρηση τη κατάληψη του Λεβάντογε συνέδραμε καθοριστικά η αεροπορία και το πυροβολικό των ενόπλων δυνάμεων τη Μόσχα. Με την βοήθεια αυτών, ο ρωσικός στρατός κατάφερε να κατεδαφίσει τα ουκρανικά οχυρώματα έξω από τον οικισμό. Βλέποντας τις καταστροφές των οχυρωματικών τους έργων, πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες αποφάσαν να οπισθοχωρήσουν, εγκαταλείποντας το Λεβάντο και στον εχθρό. Σε άλλη σημαντική είδηση τώρα, η Γερμανία από εδώ και πέρα δεν θα προμηθεύει τις Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις με βαριά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Πηγή της εν λόγω είδησης αποτελεί η γερμανική εφημερίδα Bild η οποία επικαλείται επίσημα έγγραφα από το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Η μεταφορά τέτοιου εξοπλισμού λέγεται πως έχει ολοκληρωθεί ενώ προστίθεται πως το Βερολίνο δεν σκοπεύει να αποστείλει στο Κίεβο περισσότερα τέτοια οχήματα στο μέλλον. Κάποια από τα βαριά τεθωρακισμένα οχήματα μάχη που έχουν παραλάβει η Ουκρανία από την Γερμανία είναι κύρια άρματα μάχη τύπου Λέο Παρδίο, τεθωρακισμένα οχήματα μάχη πεζικού τύπου Μάρτερ και πυροβόλα τύπου PZH-2000. Βάσει του δημοσιεύματο της Bild, το Γερμανικό Υπουργείο δεν θεωρεί ότι ο Ουκρανικός στρατός είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη αντεπίθεση στο προσεχέ μέλλον παρά τι φιλοδοξίε του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμ αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.